πληρώσουμε έλεγχου τα μοραβά δικαιώματα όπως είναι τα μορά τους Κίνους. Θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς. Πού λέμε, αξιπλά το μωρό σου το πρωί και να σου ζητάλα ένα ποτήρι γάλα και να μένω εσύ να του δώσεις. Τι να κάνουμε εμείς. Πού λέμε, εμάς αξίζει εμάς. Τουλάχιστον το μωρό μας. Ως πόσο. Ως πόσο πλέον. Πόσο να αντέξουμε. Έλεος. Φίλες και φίλοι. Λεφτά υπάρχουν. 21ος αιώνας. Αλλά ζούμε στο μεσαίωνα. Στη χώρα που γεμίζουν μήπως σχέσεις το πνεύμονα. Ως επάνω στην Ελλάδα που γεννήθηκα. Όλα τα χάνω. Μας πίνουν το αίμα και ζητάνε παραπάνω πράγματα. Σταμάτησα να περιμένω θαύματα. Όταν είδα τη σύνταξη μες στα γεράματα. Να κόβεται να ζήσω μόνο με 300 ευρώ. Και να πέτσω κόβουν πάλι το κατώτατο μισθό. Η ανεργία πλέον είναι σαν επιλογή καριέρας. Στα μάτια μιας ανήλικης ανήπαντρης μητέρας. Που βλέπει το παιδί της απ' την πείνα να το θάβουν. Και ο Παπανδρέου να λέει ότι λεφτά υπάρχουν. Στην Ελλαδάρα του αύριο δεν έχεις επιλογές. Γεμίσαμε με μίζες από πολυεθνικές. Που το όνειρο κάποτε να μπεις μες στο δημόσιο χάθηκε σε ένα ευρωπαϊκό συμπόσιο. Η τράπεζα μου πήρε το σπίτι, δεν έχω που να μείνω. Μετά από απόφαση από το Βερολίνο. Που τους είπαν ότι θέλουν πάλι πίσω τα λεφτά. Επί κυβέρνηση κουβέλη Βενιζέλου Σαμαρά. Ελαφρά καλημέρα, είμαι ο Φίνων και όχι κόρυφρου. Σε μια χώρα που τα μακανούνε μόνο του. Σε γιαγιάδες, παππούδες και άνεργους πολίτες. Ενώ αφήνει να λωνίζουνε οι χρυσαφίτες. Μου είχες υποσχεθεί μια καλή δουλειά. Να είμαι φρόνιμος πολίτης και θα βγάζω λεφτά. Με ποια λεφτά αυτά που έφαγε ο Βαγγέλης και ο Γιωργάκης. Ή μήπως τα υποβρύχια που υπέγραψε ο Άκης. Γάμισε το. Είναι γελίο όλο το σκηνικό. Μας κλέβουνε τόσα χρόνια και σιλές και ευχαριστώ. Δεν κοροϊδέψες εμένα, αλλά όλη τη χώρα. Και τώρα ψάχνω για δουλειά με 2 ευρώ την ώρα. Δεν κοιτάς τα χάλια σου, πας να βγάλεις απ' τη μία. Ξέκει 2019 θα φύγουμε απ' την κρίση. Μα μέχρι τότε τι θα έχει απομείνει. Κρατάμε τις παραδόσεις, γινόμαστε εκείνοι. Εκείνοι οι άνθρωποι που σε κάθε παρέλαση βγάζουνε στην πρώτη τη γραμμή μου. Να τα πούνε σαν να έχουν πάρει έκσταση. Αίσθηση του χρόνου δεν υπάρχει φούστα. Το τι φτιαχμένο νίκη κι όλα εντάξει. Να βγω σε απεργίες, να ξέρεις δεν φοβάμαι. Κι ας μου κάνουνε μπλόκο, τα μάτα να το πάμε. Αυτοί οι αριστεροί με τις φασίστικες μεθόδους. Αυτοί που θα μας σώσουνε με ένα χόκους πόκους. Αλλά τι περιμένεις από μια αριστερά ξεπουλημένη που σου φουσκώνει τα μυαλά. Κι η νεολαία της Ελλάδας χάθηκε στα social media. Και ψηφίζουν πασχεδάπ στα πανεπιστήμια. Να έχουν φρύ στα πάρτι με παρέστηση ο γόνανο. Εμείς τρώμε στη μάπα τώρα όλα τα δακρυγόνα. Στον αγώνα ενωμένοι, ενωμένοι λέμε τώρα. Αφού το κουκουέ έχει διασπάσει όλη τη χώρα. Με την επιστράτευση σαν πρώτη επιλογή. Σε μια απεργία γενική, πανεργατική. Που μας δείξανε τα δόντια τους και ο φασισμός τη φέρει. Και εσύ ακόμα να ακούς την όλγα τρέμει. Ελλάδα, η χώρα που πολέμησε τον ναζισμό και το ναζιστικό το κόμμα. 7% 73 χρόνια μετά ζούμε επανάληψη. Οι Γερμανοί ξανάρθανε και κάνανε κατάληψη. Ελαθάρα με έχεις απογοητεύσει. Μοιάζει αυτή η χώρα με ένα κοτέτσι. Που οι κότες οι πολιτικοί ελεύθεροι αλωνίζουν. Και υπάρχουν ακόμα κάποια ζώα που τους ψηφίζουν. Έκκληση αυτό είναι κεφάλαιο μεγάλο. Δεν ασχολούμαι με θέματα που μόνο χρόνο χάνω. Οι παπάντες που νομίζουν πως με μία προσευχή θα κατέβει να μας σώσει ο Χριστός σε μια στιγμή. Οι χριστιανοί που πιστεύουν σε θαύματα. Γονάτιστοι στην Τίνο πάνε και κάνουνε τάματα. Δεν είμαι χριστιανός, η ιδέα είναι αηδία. Δεν πιστεύω στον Θεό γιατί μου γαμά την Παναγία.